τέλειωσε ο Νικηφορίδης, τέλειωσε χαρητήρια. Πρωταθλητής ο Φοίνικας στην Α2 κατηγορία. Η καλύτερη ομάδα. Σήμερα ημέρα γιορτής και χαράς. Αλήθεια, πώς αισθάνεσαι? Τι να πω, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα με τόσο κόσμο σε κάθε αγώνα, ειδικά σήμερα είναι κάτι γιορτή, είναι το κάτι τέλειο για μας. Το περιμέναμε ότι θα ανεβούμε πρώτοι, λίγο τραυματισμοί, λίγο έτσι, αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά τώρα θα τα ξεχάσω. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Σύρου, είναι υπέροχος, αλλά τέτοιο πράγμα σπάνια το βλέπουμε σε γήπεδα. Να έχει τόσο πολύ κόσμο. Εύχομαι να έρχεται και του χρόνου να ενισχύσει την ομάδα. Αυτή η ομάδα αξίζει να είναι πάντα στην Α1 μόνο και μόνο για τον υπέροχο κόσμο της. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, εννοείται, προπονητικό team και εννοείται η διοίκηση. Θέλω να σου ευχαριστήσω, συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κώστας Αγγελίδης, αρχηγός της ομάδας του Φοίνικα, με το βαρύτιμο τρόπαιο δίπλα του. Κάτι το οποίο όλοι περιμέναμε από την αρχή της χρονιάς και τελικά αυτή τη στιγμή έγινε πραγματικότητα. Πώς αισθάνεσαι και εσύ? Μεγάλες στιγμές ζει όλο το νησί. Μεγάλη επιτυχία. Ο Φοίνικας είναι πρωταθλητής. Η πρώτη ομάδα στο Αιγαίο που παίρνει πρωτάθλημα, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το Φοίνικα η σημερινή. Αυτές μάλλον στιγμές που ζούμε όλη τη χρονιά. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Στην οποία όλα τα πράγματα όλα πήγαν καλά. Αν εξαιρέσει τους τραυματισμούς που είχαμε, τους οποίους όμως τους υπερκεράσαμε. Έχει την κατάληξη που θέλαμε. Σήμερα κερδίσαμε. Ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας που γέμισε το γήπεδο. Και νομίζω ότι στον κόσμο αξίζουν μεγαλύτερες χαρές στην Α1 κατηγορία. Τι να πω, είναι ιδιαίτερες οι στιγμές τώρα. Νομίζω ότι το βόλεϊ στη Σύρο έχει μέλλον. Το βόλεϊ στις Κυκλάδες έχει μέλλον. Και από τα κοντινά νησιά και από την Άξο βλέπουμε ότι ανεβαίνει το άθλημα. Ο κόσμος θέλει να έχουν οι ομάδες, οι Κυκλάδες, στις μεγάλες κατηγορίες και νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά. Απλά θέλει προγραμματισμό σωστό, χαμηλούς τόνους και όλα θα έρθουν. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος της ομάδας του Φοίνικα, κύριος Δημήτρης Παλιόπορτας. Δημήτρη, να ζήσεις σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχισμένος. Και πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τη δική σου, τη μεγάλη που έκανες ώστε να φτάσουμε στη σημερινή μεγάλη μέρα. Όταν ξεκινήσαμε, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απόσχεση στον κόσμο να ξανανεύουμε στην Α1. Στη μέση της αγωνιστικής περίοδου και παρουσία πολλών, στην κοπή της πίτας συγκεκριμένα, έδωσε καινούργιο στόχο στα παιδιά. Ότι παιδιά, το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Το πήραμε. Και αυτό το είπες σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πολύ νωρίς μαζί από το καλοκαίρι, τότε που ήρθα και σε βρήκα εκεί στον τόκο του Φοίνικα. Βλέπω μακριά. Βλέπεις μακριά και ήσουν και σίγουρος έτσι ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι μόνο θα ανέβουμε στην Α1, αλλά θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Γιατί τόσο μεγάλη σιγουριά, κάτι βέβαια που όλα αυτά επαληθεύτηκαν, ό,τι είπες. Βασικά το είχα πει από υπερεκτίμηση ικανοτήτων δικών μου, από πείσμα για ορισμένα θέματα και στην προσπάθεια να αποδείξω σε πολύ κόσμο που δεν ήθελε να ακούσει για το Φοίνικα ότι πρέπει να ξανάρθει στο γήπεδο, πρέπει να ξαναφέρει τα παιδιά του στο γήπεδο. Οι ακαδημίες έχουν γύρω στα 100 παιδιά αυτή τη στιγμή. Πρέπει με την καινούργια χρονιά να είναι 250 τουλάχιστον. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να αγωνίζονται, να ζήσουν τέτοιες στιγμές όπως αυτές. Αλήθεια, μπορεί ο αθλητισμός να χαρίσει τέτοιες στιγμές? Το αλλάζεις αυτό σήμερα με τίποτα? Μόνο με το γάμο μου που ήταν το πρωί. Μόνο με το γάμο σου, ο οποίος ήρθε, θα έλεγα, και έδεσε κατά τον καλύτερο τρόπο με αυτό το τρόπαιο. Ακριβώς. Η στέψη και για τους δύο. Και τα δύο ωραία την ίδια μέρα. Και πιο αργότερα Σεπτέμβρη και άλλο ωραίο, πιθανότατα είναι κόρη. Ωραία, αυτό μας το είπες και προχθές στη συνέντευξη τύπου, οπότε... Δεν χωρίζω να το λέω. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, δεν θέλω άλλο να σε κουράσω, να μιλήσεις και σε άλλους. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που προσέφερες και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο τη νέα χρονιά. Ότι η καινούργια χρονιά θα είναι και πρέπει να είναι δυνατή. Γιατί το έχουμε. Αφού το έχουμε, ας το καταλευτούμε. Ας έρθει κι άλλος κόσμος στο γήπεδο να βοηθήσει περισσότερο τη δικιά του ομάδα, τη Συριανή ομάδα. Συγχαρητήρια και να ζήσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δομένικος ο Μαραγκός, μοναδικές στιγμές σήμερα.
Συγχαρητήρια και σε σένα για την προσωπική σου όλη αυτή τη χρονιά εμφάνιση που έκανες, υπερέβαλες σε αυτό. Και εδώ μέσα στη Σύρο χειροκροτήθηκες θερμά από τους Συριανούς φιλάθλους, οι οποίοι θέλουν και το Συριανό στοιχείο να υπάρξει στο Φίνικα, έτσι. Εντάξει, κακά τα ψέματα είναι δύσκολο να σταθεί ένας αθλητής Α1. Χρειάζεται κάτι. Το είχαμε κάνει μάλλον και 2 χρόνια και δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε οι Συριανοί αθλητές. Το φετινό ήταν κάτι το οποίο το ζήσαμε, μπορώ να πω, λίγο, αλλά το πιστεύουμε τόσο πολύ. Όποτε έρχονταν εδώ η ομάδα, ήμασταν κοντά τους και πιστεύω ότι και με τον Νίκο βοήθησαμε όσο μπορούσαμε να καλύψουμε κάποια κενά όπου χρειαστήκανε. Αυτά. Δωμένη, και πιστεύεις ότι τελικά η Σύρος είναι ένα νησί του βόλεϊ? Θέλω να το πιστεύω, θέλω να γίνουμε μια νέα ορεστιάδα, κακά τα ψέματα. Εγώ το αγαπάω και μακάρι και οι άνθρωποι που είναι φέτος στη διοίκηση το αγαπάνε. Το πιστεύουν, βλέπαμε οι άνθρωποι δακρύσαν από τη συγκίνηση. Μακάρι να φύγει και να καρθεί πολλά χρόνια στην Α1, να έρθουν και άλλα παιδιά να βοηθήσουν από πίσω, γιατί χρειάζεται και να έχουμε και παιδιά να έρθουν από πίσω να βοηθήσουν την προπόνηση, κάτι να γίνει τουλάχιστον. Ωραία, και βέβαια είναι μεγάλο κίνητρο όταν μια ομάδα σαν το Φίνικα είναι πρωταθλήτρια στην κατηγορία και παίζει στην Α1, ακόμη να έρθουν περισσότερα παιδιά. Είναι τρομερό σίγουρα, κίνητρο. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία και είδαμε και την χρονιά που η ομάδα βγήκε Πέμπτη. Δεν υπήρχε κάποιο νέο παίκτη εξ' από μένα και τον Νίκο. Εγώ μακάρι να βρεθούν παιδιά να βοηθήσουν. Σίγουρα θα τα. Ο Φίνικα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έχουμε τι ακαδημίε να έρθουν να παίξουν. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω του συμπαίκτε μου. Τώρα να του πιάσω έναν, θα είναι. Μπορεί να ξεχάσω κάποιον στη χαρά μου. Απλά να ευχαριστήσω τον κύριο τον Παύλο τον Μονάντερο, τον Δούνια τον Θεωρή, τον πρόεδρο πάνω απ' όλα τον Μανώλη που ήταν πάντα προπονήσει εδώ. Να ευχαριστήσω καταρχά τον Χάρη τον Μάντι, ο οποίο ήταν στι. Να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Μάντι, ο οποίο ήταν μια χρονιά εδώ. Τον Θεωρή, τον Μανώλη, τον Παύλο τον Μονάντερο, του κύριου όλου αυτού. Να είναι καλά. Η μέρα γιορτή σήμερα, ο Μανώλη ο Βαβακού, ο Θεωρή ο Δούνια, μεγάλε στιγμέ, συγκίνηση μεγάλη. Τι να πω, όπως είπα και στους αθλητές της ομάδος, ξεχωριστή ημέρα. Κοίταξε να δεις, είναι η δεύτερη φορά που νιώθω με αυτή τη χαρά, αλλά αυτή τη φορά είναι πιο πολύ για μένα, γιατί ήμουν πιο πολύ μέσα στα πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλο το συμβούλιο της ομάδος, αλλά ιδιαίτερα τον Θόδωρα, το οποίο ζήσαμε πολλά όλη τη χρονιά και ο καθένας βοήθησε από τη πλευρά του και όπως μπορούσε βοηθούσε από κάθε πλευρά. Αλλά ο κινητήριος μοχλός, το μυαλό της ομάδας ήταν ο κύριος Θόδωρος. Μάλιστα. Ήταν εκείνος που μας έδινε τις οδηγίες πώς θα κινηθεί ο καθένας στον τομέα του. Και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, διότι θυσίασε πάρα πολλές ώρες από την προσωπική του ζωή. Και το αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ο Φίνικας, ο οποίος ήταν μια αλυσίδα, έτσι. Όλοι οι Κρήκοι ήταν δυνατοί και φτάσαμε στο σημείο να σηκώνουμε το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να υστερήσω κανέναν από το συμβούλιο, ούτε τον γιατρό, ούτε τον πρόεδρο, ούτε την Κατερίνα, ο οποίος. Ωραία. Η οποία η Κατερίνα και εκείνη δούλεψε πάρα πολύ. Δουλέψαμε μαζί και στις υποδομές και στα γυναικεία τμήματα. Ήταν δηλαδή μια δύσκολη χρονιά, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια, Μανώλη. Θόδωρε. Καταλαβαίνω βέβαια, υπάρχει μεγάλη συγκίνηση. Δύο λόγια που θέλεις να βγάλεις από μέσα σου, δύο λόγια ίσως που είναι για όλη τη χρονιά. Τίποτα, μην πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια. Να στηρίξουμε την ομάδα στην Α1, να μείνει για πολλά πολλά χρόνια εκεί, να γίνει μια ομάδα Α1, σταθερή. Μην πάει χαμένη αυτή η δεύτερη ευκαιρία που της δώσαμε, τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια. Και ο προπονητής ομάδας του Φίνικα, ο κύριος Νίκος Νεόφυτος, στην τελευταία μέρα αυτού του μαραθωνίου, έτσι, και το κόψιμο της κορδέλας με το βαρύτιμο τρόπαιο να είναι ψηλά στον ουρανό της Ερμόπολης. Μεγάλες στιγμές. Ναι, πραγματικά είναι μεγάλο το συνέστημα. Ειλικρινά, δεν είμαι πρώτη φορά που κάνω αυτό σε αυτό το επίπεδο, είναι η τρίτη. Ιδιαίτερο συνέστημα. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Έχει παίξει ρόλο το δέσιμο αυτής της ομάδος, ναι, η διοίκηση, ο φίλαθλος, ναι, ναι, κόσμος. Αυτό να πω, όταν πήγαμε εκεί στην εξέδρα στους ανθρώπους, εντάξει, το λογικό είναι μπράβο, ζήτω, τους σκίσαμε, μπράβο και το κούπα και το ένα και το άλλο. Αυτοί λέγανε ευχαριστώ. Ευχαριστώ ποιους, εμένα, εγώ τους ευχαριστώ. Εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου. Εγώ τους ευχαριστώ όλους για την αγάπη που μας δείξανε και τους εύχομαι ό,τι το καλύτερο.
Η Σύρος είναι ένα ξεχωριστό μέρος στην Ελλάδα για το βόλεϊ. Η Σύρος είναι ένα ξεχωριστό μέρος για την Ελλάδα για το βόλεϊ. Και η Σύρος θα είναι μέσα στην καρδιά μου πάντα ένα ξεχωριστό λιμάνι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς προσωπικά και σε όλη την ομάδα. Δύναμη και κουράγιο για ό,τι κάνετε από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το νησί μας, για την Ελλάδα μας και για το άθλημά μας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.